Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μια υπέροχη σαλάτα με ρεβίθια, ντομάτα, βασιλικό, φετούλα. Θα κάνουμε ένα ολοκληρωμένο γεύμα και θα σας δείξω πώς μια χωριάτικη τυπικά σαλάτα μπορεί να γίνει πλούσια και ολοκληρωμένη σαλάτα, γιατί θα έχει την πρωτεΐνη μέσα από τα ρεβίθια, από τη φέτα και ουσιαστικά δεν θα μας λείπει τίποτα, θα είναι ένα κυρίως γεύμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βράσουμε τα ρεβίθια μας. Και επειδή δεν χρειάζεται μούλιασμα, το κάνουμε κατευθείαν. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ ρεβίθια βαρβαστάφης. Δεν χρειάζονται μούλιασμα, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες και μαγειρεύονται εύκολα και απλά απευθείας από την κατάψυξη. Πόσο φανταστικό που είναι αυτό, να μην χρειάζεται να μουλιάσεις τα ρεβίθια σου. Λοιπόν, κόβουμε τη συσκευασία, έχουμε νεράκι που βράζει. Και αυτό που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε όλη μα όλη τη συσκευασία μέσα. Τώρα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι 20 λεπτά για να βράσουν τα ρεβίθια. Γιατί μόλις 20 λεπτά θέλουμε για να κάνουμε σαλάτα. Άμα κάναμε σούπα θα χρειαζόταν λίγο παραπάνω, αλλά στη σαλάτα θέλουμε να κρατάνε τα ρεβίθια μας. Οπότε, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη σαλάτα την υπόλοιπη τώρα και να περιμένουμε 20 λεπτά να ρίξουμε κατευθείαν τα ρεβίθια. Αλλά δεν θα σας κουράσω, γιατί μόλις σε 2 λεπτάκια θα έχω ετοιμάσει τα πάντα. Με το που βράσω τα ρεβίθια, θα τα ρίξω μέσα και τελείωσε. Και τα ρεβίθια μας είναι έτοιμα. Τώρα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να τα κρυώσουμε. Γιατί πρέπει να τα κρυώσουμε για να τα βάλουμε σε μια σαλάτα. Οπότε πάμε πίσω. Εδώ. Και εδώ. Ρίχνουμε μπόλικο κρύο νεράκι. Και ερχόμαστε μπροστά. Για τη σαλάτα τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και τώρα παίρνουμε ένα γκούρι, δεν το χρειαζόμαστε ολόκληρο. Το μισό θα φτάσει. Έχουμε πλύνει καλά τη φλούδα και θέλω να βάλετε και τη φλούδα κανονικά. Να σας πω ότι το αγκούρι, όσο παράξενο και σας φαίνεται, άμα χρησιμοποιήσουμε και τη φλούδα, είναι πιο εύπεπτο σε περίπτωση που έχετε ευαίσθητο στομάχι. Οπότε μας αρέσει να χρησιμοποιούμε και τη φλούδα. Λοιπόν, κόβουμε σε μικρά κομματάκια εδώ. Και δεν κόβουμε σε φέτες, γιατί πρέπει να παίρνουμε μία κουταλιά και να έχει μέσα αγκούρι. Άμα κόψουμε σε φέτες μεγάλες, δεν μπορούμε να φάμε το αγκούρι μας. Οπότε, brinoise, ωραία τετραγωνάκια, εδώ, και πάει μέσα στο μπολ. Τέλεια. Έχω ωραία ντοματίνια και αυτά με τον ίδιο τρόπο θα τα κόψω. Εδώ, σε 2-3 κομμάτια, κόψτε τα όπως θέλετε. Ρίχνουμε και τα ντοματίνια μέσα. Σε περίπτωση βέβαια που έχετε κανονικές ντομάτες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ντομάτες και να τις κόψετε μικρά κομματάκια. Κάπαρι, φρέσκο κρεμμυδάκι και λίγο τσίλι. Εδώ. Και το τσίλι μας, εξαρτάται με τα γούστα σας, όσο θέλετε βάζετε. Αυτό είναι αρκετό, δεν θέλουμε να την κάνουμε πολύ καυτερή. Είναι μια ανάλαφρη σαλάτα, οπότε αυτό το τσίλι μας φτάνει και μας περισσεύει. Ρίχνουμε μέσα το τσίλι μαζί με το φρέσκο κρεμμυδάκι. Τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε οξύτητα. Ένα λεμόνι, το χυμό μέσα. Τέλεια. Μία κουταλιά της σούπας μέλι. Τέλεια. Και αρκετό ελαιόλαδο. Έχω τη φέτα, το δυόσμο και το βασιλικό. Θα κόψω λίγα μυρωδικά μέσα, εδώ λίγο δυόσμο και λίγο βασιλικό και τα υπόλοιπα θα τα ρίξω από πάνω. Οπότε, ψιλοκομμένα τα μυρωδικά μου, πάνε μέσα και τώρα τι θα κάνω, θα ρίξω αλάτι και πιπέρι και θα ανακατέψω. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσω μία σάλτσα. Ουσιαστικά θέλω πριν να ανακατέψω και να μαρινάρω όλα αυτά τα υλικά μου και στη συνέχεια αυτά να μαρινάρουν με τη δύναμη που θα έχουν και τα ρεβίθια. Οπότε βάζουμε και το αλάτι και σε αυτό το σημείο αν μπορούσατε να αφήσετε αυτό το μείγμα για 10-15 λεπτά στην άκρη, πολύ καλά θα κάνατε. Γιατί όλες αυτές οι γεύσεις θα αλλάζανε μία με την άλλη. Κοιτάξτε εδώ. Αλλά σε περίπτωση που βιάζεστε, κατευθείαν ρίχνετε τα ρεβίθια μέσα. Οπ! Τα έχουμε κρυώσει, υπενθυμίζω, όχι ζεστά. Αλλά και ζεστά να τα ρίξετε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά κάνουμε μία κρύα σαλάτα και ανακατεύουμε. Καταπληκτικό. Λοιπόν, αδειάζουμε σε ένα μπολ. Εδώ. Πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Είναι η φετούλα. Θα σπάσουμε σε κομμάτια. Να υπάρχει παντού φετούλα.
Καταπληκτικό. Και θα προσθέσουμε βασιλικό. Με ξημυρίζει υπέροχα. Κοιτάξτε εδώ μια σαλάτα. Έχει τόσο πολλά ωραία μυρωδικά. Ο δυόσμος, ο βασιλικός. Και βέβαια το φρέσκο κρεμμυδάκι. Απογειώνει τη σαλάτα. Έχουμε βάλει λεμονάκι. Έχουμε βάλει τη φετούλα. Και από πάνω, τελευταίες πινελιές. Λίγο φρέσκο πιπέρι. Και φυσικά λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Πιο υγιεινή σαλάτα. Φουλ σε πρωτεΐνη που μπορείτε να φτιάξετε σε τόσο λίγο χρόνο. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Θα πάρω λίγο φετούλα, λίγο ρεβίθια, λίγο κάπα, λίγο αγγούρι και λίγο ντομάτα. Ολοκληρωμένη μπουκιά. Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Όταν αρχίσετε να τρώτε αυτή τη σαλάτα, δεν μπορείτε να σταματήσετε με τίποτα να τρώτε. Και πόσο μάλλον όταν σκέφτεστε ότι είναι ένα ολοκληρωμένο γεύμα, πραγματικά στο λιγότερο χρόνο, με τις λιγότερες θερμίδες, τα καλύτερα λιπαρά και τις περισσότερες πρωτεΐνες που μπορούμε να πάρουμε σε μία μας σαλάτα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, μην ξεχάσετε να κάνετε comments κάτω από το βίντεο, μην ξεχνάτε να μας αγαπάτε και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!